Βλέπουμε ότι μέσα στην εβδομάδα ξεκινάει και η υποβολή των αιτήσεων ε, για το περιβόητο Market Pass. Από Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου περιμένουμε να ανοίξει η σχετική πλατφόρμα. Βεβαίως εδώ καλό είναι να σπεύσουν όσοι θέλουν να δούνε σύντομα τα χρήματα αυτά στον τραπεζικό του λογαριασμό, γιατί ανάλογα με το πότε θα υποβληθεί η αίτηση, αναλόγω θα μπει και πιο γρήγορα, πιο σύντομα το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό ή στο ψηφιακό πρωτοφόλι. Βλέπετε εδώ τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να Πάρει αυτή την ενίσχυση. Εάν επιλέξει το ψηφιακό πορτοφόλι, δηλαδή το κινητό, να το πούμε έτσι, να κατεβάσει την ανάλογη εφαρμογή στο κινητό του, όπου θυμίζουμε, θα πρέπει να έχει την υπηρεσία τη λεγόμενη NFC, ανέπαφων συναλλαγών, διαφορετικά το ποσό χάνεται. 22 έως 100 ευρώ λοιπόν το μήνα για όσοι επιλέξουν τη μέθοδο του ψηφιακού πορτοφολιού. Όσοι επιλέξουν τη μέθοδο του τραπεζικού λογαριασμού, 80% χαμηλότερο το ποσό που θα πάρουν. Θα, θα ξεκινά από 17,6%. Ευρώ το μήνα, μέχρι και 80 ευρώ το μήνα, και αυτά τα ποσά θα καταβάλλονται για διάστημα 6 μηνών. Τώρα, να πάμε σε αυτό που λέγαμε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση ε, μέχρι 28 του μήνα, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, θα εξοφληθούν μέχρι 10 Μαρτίου, ενώ όσοι υποβάλλουν αίτησή τους από 1η έως και 15 Μαρτίου, θα εξοφληθούν μέχρι τι 23 Μαρτίου. Ε, να πούμε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για να πάρει κάποιο το Μάκερ Pass είναι εφόσον είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό 16.000 ευρώ, και για ζευγάρι ανεβαίνει αυτό το ποσό στα 24.000 ευρώ και προσαυξάνεται 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οπότε πλέον μπαίνουμε και στη διαδικασία της ασφαλή. Είναι, είναι Μάρτιος του πληρωμών, ο οποίος Ακριβώς. έρχεται μία φορά τα τέσσερα χρόνια αυτός ο Μάρτιος. <laughs> <να ξέρεις. laughs>